Είμαστε εδώ για να στοχαστούμε αλλά και να υποσχεθούμε. Το Πασόκ καλεί την Αλεξάνδρεια, την Ημαθία, να κάνει την πατρίδα μας ένα βήμα μπροστά, όπως έμαθε από την ιστορία του. Είμαστε εδώ για να μπολιάσουμε τις αξίες και τις αρχές του Ανδρέα Παπανδρέου, με τις ανάγκες του σήμερα και τις δύσκολες προκλήσεις του αύριο. Το αύριο που ο Νίκος Ανδρουλάκης εγγυάται να το κάνει πιο ελπιδοφόρο και αισιόδοξο. Ήρθε η ώρα και της δικής μας γενιάς για τη μάχη των ιδεών της νεολαίας. Δηλώνουμε δυναμικά παρόν σε αυτό το προσκλητήριο της νίκης του Πασόκ. Δηλώνουμε δυναμικά ότι θα γίνουμε εμείς οι πρωταγωνιστές στους νέους δρόμους που άνοιξε με τις πρωτοβουλίες τους ο αρχηγός μας Νίκος Ανδρουλάκης. Φίλες και φίλοι, μεγάλη μου τιμή να προλογίσω τον υποψήφιο βουλευτή Μαθίας Μπάμπη Γιόνογλου. Από τα παιδικά μου χρόνια, εκεί στα αυτιά μου, ο Μπάμπης. Θα πάμε στο κολυμπητήριο, έλεγε η μάνα μου, να είναι καλά ο Μπάμπης που το έφτιαξε. Άκουγα και ακούω ακόμη από φίλους μου και γνωστούς. Τη Βετσοπούλου με την ανάβλαση είναι έργο του Μπάμπη. Το κλειστό γυμναστήριο το έκανε ο Μπάμπης. Τα μπελοτόπια γλίτωσαν με την αποχέτευση που έκανε ο Μπάμπης. Μπράβο! Οι παππούδες μας γνώρισαν όλη την Ελλάδα με τα καπί, με την ανάπλαση στο κέντρο που έκανε ο Μπάμπης και περπατά σύρεμος. Με τους παιδικούς σταθμούς, τις παιδικές χαρές, με πολλά με που έκανε ο Μπάμπης που ηχούν ακόμη στα αυτιά μου. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Μπάμπης Γιόνογλου που αγωνίζεται άοπνα και με ανιδοτέλεση. Ένας άνθρωπος, χαρούμενος, αισιόδοξος, με τον καλό λόγο στα χείλη, έτοιμος, αλλά πάνω απ' όλα άνθρωπος. Αγαπάει τον τόπο του και απέδειξε ότι έχει ικανότητες που μπορεί να αντιμετωπίσει και να λύνει προβλήματα. Αποτελεί εγγύηση για το παρόν και το μέλλον του Πασόκ στον τόπο μας. Όλες και όλοι μαζί, νεολαία και πολίτες, με τον Πασόκ Κινάλ, όλοι και όλες μαζί με τον Νίκο Ανδρουλάκη, να φέρουμε την αλλαγή και να πάμε καλά. Στο βήμα το γραμματέα Μαρκιακής Σάμπα Τσιχλακίδη. Καλησπέρα σύντροφοι. Άλλη μια φορά εδώ στη Δημοκρατική, στην Πράσινη Αλεξάνδρεια. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ στην Αλεξάνδρεια νιώθω στο πετσί μου τη δύναμη αυτού του ιστορικού κινήματος και της βαριάς παρακαταθήκης του αθάνατου του Ανδρέα Παπανδρέου. Εδώ στην Πράσινη Αλεξάνδρεια, σύντροφοι, που κάθε φορά αποδεικνύεται τη δύναμη του Πασόκ. Το τελευταίο 1,5 χρόνο που είμαι γραμματέας του Πασόκ της Ημαθίας, ένα πράγμα έχω μάθει. Η δύναμή μας είναι ο κόσμος μας. Όλοι εσείς οι σύντροφοι που σταθερά μαχόμενοι αποδεικνύετε πως το Πασόκ δεν κουράζεται. Επιμένει και νικά. Σήμερα όλα αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Σήμερα είμαστε εδώ για έναν άνθρωπο που έχει καταφέρει να πολιτεύεται τόσα χρόνια και ταυτόχρονα είναι αγαπητός, να είναι φίλος, να είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας με ανιδιοτέλεια και τόσο μεγάλη ταπεινότητα για τον τόπο του. Είναι ο άνθρωπος που κράτησε γερά στις πλάτες του το Πασόκ στα πέτρινα χρόνια, χωρίς τα γνωστά φλερτ συναγωνιστών με άλλα κόμματα. Ο λόγος στον Μπάμπη Γιόνογλου. Για μας πάντα θα είναι ο Μπάμπης Γιόνογλου. Έλα, Μπάμπη. Να έρθουν σήμερα εδώ στην Αλεξάνδρεια και να κάνουν ένα καινούργιο γκάλοπ.
Η Αλεξάνδρεια σήμερα ψήφισε. Το Πασόκ θα γίνει πάλι. Συμπολίτησες και συμπολίτες, φίλες και φίλοι, το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε. Η αλλαγή είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ. Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ και βάζει την κοινωνία στο προσκήνιο. Είμαι περήφανος που συμμετέχω σε αυτόν τον αγώνα. Είναι τιμή μου να βρίσκεται το όνομά μου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Ημαρία. Η πίστη, η αλήθεια, το πάθος για μια καλύτερη πατρίδα, για μια καλύτερη Ημαρία είναι εδώ. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι ο προσωπικός μου πήγης σε αυτήν την πορεία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στον καθένα και την κάθε μία από εσάς που με τιμάτε σήμερα εδώ με την παρουσία σας. Το συνέστημα που νιώθω είναι πραγματικά μοναδικό και είστε εσείς που το χαρίζετε απλόχερα μέσα από την καρδιά σας. Το βλέπω στα μάτια σας. Βλέπω τις αξίες που μας ενώνουν. Νιώθω τη δύναμη που μας πρόχνει μπροστά. Είστε εσείς οι αγωνιστές της παράταξης που μείνατε πιστοί στους δύσκολους καιρούς. Είστε εσείς που θα δώσετε δύναμη στο ΠΑΣΟΚ. Είστε η ιστορία, η συνείδηση της παράταξης. Είστε οι άνθρωποι της εργασίας και του μόχθου. Βρισκόμαστε εδώ γιατί μοιραζόμαστε αγωνίες, προσδοκίες, οράματα και πάνω απ' όλα την ελπίδα για την αγαπημένη μας Ημαρία, για την πατρίδα μας. Γιατί αξίζουμε καλύτερες μέρες. Εμείς, τα παιδιά μας, η Ελλάδα μας. Η τοξικότητα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ φεύγει. Η πραγματική, η αληθινή ελπίδα έρχεται. Δεν είναι μονόδρομος για τη χώρα μας το δικό τους πολιτικό αδιέξοδο. Υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος που ανοίξαμε όλοι εμείς. Όλοι εμείς που δεν ακούσαμε τους σιρήνες. Όλοι εμείς που δεν λυγίσαμε. Όλοι εμείς που στους δύσκολες ώρες, τις πιο σκοτεινές ώρες, αποδείξαμε ότι υπάρχει τιμή, ευθύνη, ότι υπάρχει αξιοπρέπεια στην πολιτική. Όλοι εμείς που αγκαλιάσαμε όλους όσους διψούν για ένα καλύτερο μέλλον. Όλους όσους στρατεύτηκαν μαζί μας χωρίς όρους, χωρίς ανταλλάγματα, για καρέκλες και εξουσία, χωρίς απολύτικες συνδιαλλαγές και στις πιο δύσκολες ώρες μας. Όλους αυτούς που δεν ξεπούλησαν τις ιδέες και την διαδρομή τους για ένα Υπουργείο ή για ένα μισθό. Φίλες και φίλοι, η μάχη των εκλογών στις 21 Μαΐου είναι ίσως η κρισιμότερη για τη χώρα μας και για την παράταξή μας. Είμαστε έτοιμοι και θα την κερδίσουμε. Η επόμενη ημέρα θα είναι μια καινούργια ημέρα για την πατρίδα μας. Με πίστη, αισιοδοξία και αποφασιστικότητα θα τα καταφέρουμε. Στις 21 του Μάη το ΠΑΣΟΚ ζητά ισχυρή εντολή, ένα ποσοστό που θα μας επιτρέψει να σπάσουμε τον δικοματισμό της στασιμότητας. Η χώρα τα τελευταία 10 χρόνια έχει ταλαιπωρηθεί από διαχρονικές κρίσεις και κυβερνήσεις που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο αίτημα να εξυγχρονιστεί η Ελλάδα. Τόσο κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όσο και κατά τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ, το κράτος δικαίου υποχώρησε σημαντικά. Και οι δύο
έχουν δείξει την περιφρόνησή τους στους θεσμούς με μια σειρά από αντιθεσμικές λειτουργίες και πρακτικές, όπως το δημοψήφισμα και η υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών με τον περίφημο έλεγχο των αρμών της εξουσίας επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Λίστα πέτσα για την χειραγώγηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι παράνομες παρακολουθήσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και η προσπάθεια φήμωσης των ανεξάρτητων αρχών. Το ΠΑΣΟΚ των ελευθεριών, της επέκτασης του κράτους δικαίου, των ανεξάρτητων αρχών, των μεταρρυθμίσεων για τον εκδημοκρατισμό και τον εξυγχρονισμό της χώρας και της κοινωνίας, αντιστάθηκε και θα συνεχίσει να αντιστέκεται σε αυτήν την οπισθοχώρηση. Εμείς θα αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι βαθιά αυταρχική, όσο και αν προσπαθεί να παρουσιαστεί ως φιλελεύθερη. Απόδειξη ότι 4 χρόνια τώρα κυβερνά διασπείροντας το φόβο. Η χώρα και οι Έλληνες, ωστόσο, αναζητούν την ελπίδα. Δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερες δοκιμασίες. Ούτε οι νέες γενιές να αντέξουν άλλα χαμένα όνειρα. Η Ελλάδα που ονειρευόμαστε ως ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται ένα νέο μοντέλο κοινωνικού κράτους που προστατεύει τους πολίτες και τους δίνει τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να εκπληρώσουν τα δικά τους όνειρα. Σε αυτήν την Ελλάδα η δημόσια υγεία, η δημόσια παιδεία και η κοινωνική ασφάλιση είναι αδιαπραγμάτευτα αγαθά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια είδαμε το ΕΣΥ να καταραίει. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης για να το αναγεννήσουμε. Είδαμε τα πανεπιστήμια να ανοίγουν την πόρτα τους στην αστυνομία, ενώ υπάρχουν άλλες λύσεις που εφαρμόζονται επί δεκαετίες στις υπόλοιπες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε τις συντάξεις να εργαλειοποιούνται επικοινωνιακά, αφού η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων δεν είδε αυξήσεις. Σήμερα βλέπουμε τα δάνεια, τις οφειλές σε τράπεζες, σε funds, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να συσσωρεύονται χωρίς προοπτική βιώσιμης διευθέτησης. Αυτό σημαίνει ότι το ιδιωτικό χρέος διωγγώνεται χωρίς να υπάρχει κυβερνητικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του. Για να δοθεί λύση σε αυτό το αδιέξοδο, το ΠΑΣΟΚ πρότεινε τη ρύθμιση των οφειλών σε ΕΦΚΑ εφορία σε 120 δόσεις με 30% κούρεμα και βεβαίως την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, προτείνουμε να δοθεί το δικαίωμα στους δανειολήπτες να αγοράσουν τα δάνεια πριν από τα funds μέσα από ένα διαφανές και κανονικό πλαίσιο κανόνων. Φίλες και φίλοι, μπορούμε να ξαναφέρουμε ξανά την ελπίδα στον τόπο μέσα από ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ για να υπερασπιστούμε από την αρχή όλα όσα έκαναν την Ελλάδα μεγάλη. Να θυμίσω εδώ ότι το δημιουργικό ΠΑΣΟΚ χάραξε την πολιτική για να σταθεί η χώρα όρθια το 2009-2011, όταν ανέλαβε πολιτικό κόστος που δεν της άρμοζε και όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονταν στο Σύνταγμα ως δήθεν αντιμνημονιακή. Στο μεταρρυθμιστικό δρόμο που χάραξε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου το 2008-2011 ήρθαν και περπάτησαν όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις. Εμείς πιστεί στις αρχές και τις αξίες του Ανδρέα Παπανδρέου
Θα υπερασπιστούμε με κάθε κόστος ξανά και ξανά τη δημοκρατία και η κοινωνική Καλούμε τους πολίτες της Συμμαθίας να στείλουν με την ψήφο τους μήνυμα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να χτίσει ξανά την Ελλάδα που δημιουργεί, κοιτάζει στο μέλλον και πρωτοπορεί. Φίλες και φίλοι, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζεις κράτος δικαίου. Δεν στείλουμε κυβερνήσεις στο περιθώριο και στο παρασκήνιο. Εμείς δεν μιλάμε ούτε για την κυβέρνηση των νικητών, ούτε των ηττημένων. Αυτή μπροστά στο να μείνει πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή να γίνει ξανά πρωθυπουργός ο Τσίπρας, δεν τους ενδιαφέρει ούτε η πρόοδος, ούτε η σταθερότητα. Για εμάς λοιπόν είναι προτεραιότητα από την πρώτη Κυριακή και πρόοδος και σταθερότητα. Λύσεις, πρόγραμμα, θέσεις και νέο πολιτικό ήθος. Μας ρωτούν με ποιον θα πάμε και ποιον θα αφήσουμε. Και απαντάμε, θα πάμε με τον άνεργο, με τον νέο που ψάχνει προοπτική, με τον συμπολίτη μας που δαπανά το 50% του εισοδήματός του για έξοδα στέγασης, με το μερικώς απασχούμενο εργαζόμενο των 400 ευρώ και τον συνταξιούχο που του κόπηκε το ΕΚΑΣ και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα μετά τις 20 μέρες. Με όσους πήραν ένα στεγαστικό δάνειο για την κύρια κατοικία τους και τώρα η δόση τους έχει διπλασιαστεί. Με το μικρομεσαίο επιχειρηματία που η πόρτα της τράπεζας παρέμεινε κλειστή. Με τη γυναίκα εργαζόμενη που δεν έχει που να αφήσει το παιδί της το πρωί καθώς δεν επαρκούν οι θέσεις στους παιδικούς σταθμούς. Με τον αγρότη που κάθε χρόνο βλέπει να πάνε οι χαμένοι. Μιλάνε για άγνωστο χ. Άγνωστο χ είναι να ψηφίζεις αριστερά το 2015 και να σου βγαίνει η δεξιά του Καμένου και ο Πολάκης. Άγνωστο χ είναι να ψηφίζεις όχι στο δημοψήφισμα το 2015 με 61% και να σου βγαίνει ναι. Άγνωστο χ είναι να ψηφίζεις το 2019 την δίθεν φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία και να σου βγαίνει το μαύρο κράτος της δεξιάς, των παρακολουθήσεων και της ευνοκρατίας και των business για λίγους. Φίλες και φίλοι, άγνωστος χ πάντως δεν είναι η ελπίδα. Δεν είναι η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπαίνει στα θολά παιχνίδια του Τσίπρα και του Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ μιλάει για κυβέρνηση που θα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Δεν μιλάει για κυβερνήσεις με ψήφο ανοχής, κυβερνήσεις ειδικού σκοπού ή οτιδήποτε άλλο. Έχει καθαρή στάση που συμπυκνώνεται στο εξής. Ισχυρό ποσοστό για το ΠΑΣΟΚ. Προγραμματική συμφωνία, πρόσωπα κοινής αποδοχής από τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαΐου. Αν αυτά τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να πάνε με τον αρχηγό τους ως το τέλος, ας υπογράψουν ένα προγαμιαίο συμβόλαιο να συγκυβερνήσουν και όποιος είναι πρώτος να τον κάνουν πρωθυπουργό. Ο πρόεδρος μας, Νίκος Ανδρουλάκης, έβαλε ένα πλαίσιο που αλλάζει τη χώρα. Ο ελληνικός λαός θα ψηφίσει και αν θέλουν να γίνουν πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, θα γίνουν με άλλα κόμματα, όχι με το ΠΑΣΟΚ. Ψήφος στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει εμπιστοσύνη στο αίτημα αλλαγής πολιτικής, προσώπων και παραδείγματος. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ βγαίνει μόνο ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ θα αποτελέσουν ένα παλιό παρελθόν τα συστήματα εξουσίας Τσίπρα και Μητσοτάκη. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζεις κράτος δικαίου,
μια ανθεκτική και συνεκτική κοινωνία. Δίκαιη ανάπτυξη, ευημερία για όλους τους πολίτες και όχι για τους αρεστούς. Στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ είναι μόνο στελέχη της κεντροαριστεράς, της προόδου που αγωνίζονται για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Δεν είναι ούτε εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Καραμαλή, ούτε τα αρφανά των ΑΝΕΛ. Φίλες και φίλοι, σας ζητάω αυτό το όμορφο ταξίδι να το κάνουμε μαζί. Να φέρουμε πίσω στην πολιτική ξανά την εμπιστοσύνη και την αξιοπρέπεια. Και κοιτώντας πίσω, να ξέρουμε ότι από εδώ δεν είμαστε απλώς φεραστικοί, ματαιόδοξοι ή καιροσκόποι. Αφήσαμε πίσω κάτι που έκανε τη διαφορά. Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα δύσκολο. Θα τον δώσουμε με ταπεινότητα, σεβασμό και ειλικρίνεια. Θα τον δώσουμε με το μοναδικό όπλο που έχουμε. Όχι με μηχανισμούς και με συστήματα, αλλά με αυτό που κάνει τη διαφορά. Με τον καθέναν από εμάς που βρίσκεται σήμερα εδώ. Άνθρωποι με αγωνίες και ανιδιοτέλεια. Με διάθεση για προσφορά, με διάθεση για αλλαγή. Εμείς θα γίνουμε η αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Εμείς θα σηκώσουμε ξανά την παράταξη. Εμείς θα σηκώσουμε ξανά την πατρίδα. Εμείς θα δώσουμε ξανά ελπίδα και προοπτική. Όχι μόνο για τις επόμενες Όχι μόνο για τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες ή μήνες, αλλά σε έναν δρόμο μακρύ που κοιτάει μπροστά, κοιτάει ψηλά, κοιτάει νικηφόρα. Έναν όμορφο δρόμο από τον οποίο δεν περισσεύει κανείς. Η αλλαγή που ψάχνουμε γεννιέται τώρα. Φίλες και φίλοι, οι νέες γενιές κινδυνεύουν να ζήσουν χειρότερα από τους γονείς τους. Και αυτοί όμως έχουν δικαίωμα στο όνειρο, στο χαμόγελο, στην ελπίδα. Όλοι περιμένουν λύσεις. Χρέος μας είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο θα λάβει υπόψη του τις οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές εξελίξεις, που θα προστατεύει την εργασία, που θα στηρίξει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών με συγκεκριμένες δράσεις. Στις 21 του Μάη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, και εγώ ως υποψήφιος βουλευτής, ζητάμε τη στήριξή σας. Ζητάμε τη στήριξή σας να γίνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και ισχυρό, για να έχουμε τη δυνατότητα να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα όλων των πολιτών, να μπορέσουμε με την δύναμη που θα μας δώσετε να θέσουμε τους όρους και τις βάσεις για να στηρίξουμε τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, τις νέες και τους νέους, να αναγεννήσουμε και να θωρακίσουμε τη δημόσια υγεία, να αναβαθμίσουμε την παιδεία, να καταργήσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου για τους συνταξιούχους, να επαναφέρουμε τον νόμο για την προστασία της πρώτης κατοικίας, να μειώσουμε τους έμεσους φόρους, να προστατεύσουμε τους πολίτες από την αδικία της αγοράς ενέργειας, να αλλάξουμε τον νόμο Χατζηδάκη για τις εργασιακές σχέσεις, να επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ που κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, να δημιουργήσουμε χιλιάδες κοινωνικές κατοικίες στα αστικά κέντρα για τη στήριξη της νέας γενιάς, να ξαναφέρουμε την αξιοκρατία, να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας, να ξαναφέρουμε την ημαρτία στο προσκήνιο, να σχεδιάσουμε, να αγωνιστούμε για κρίσιμα θέματα που την απασχολούν, να δημιουργήσουμε ένα νέο συμβόλαιο τιμής με τον αγρότη και την αγρότησα άμεσης εφαρμογής,
για την στήριξη των παραγωγών μας, με μείωση του κόστους παραγωγής, ειδικά για τα αγροτικά εφόδια και τα καύσιμα, με μηδενισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για την περίοδο κρίσης, με στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων μεταξύ αγροτών για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθολική προστασία της αγροτικής γης από κατασχέσεις, καθιέρωση του ακατάσχετου και αφορολόγητη των επιδοτήσεων αποζημιώσεων και ενισχύσεων των αγροτών, επικαιροποίηση του κανονισμού ασφάλισης εργά με επέκταση της κάλυψης καταστροφών στο ζωικό, φυτικό κεφάλαιο που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Ολοκλήρωση εντός έτους όλων των διαδικασιών για το πρόγραμμα της νέας ΚΑΠ με συγκεκριμένες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, αξιολόγησης και πληρωμής. Φίλες και φίλοι, κάθε οικονομία αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλές πολύ μικρές αλλά λίγες μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Στη χώρα μας η ιδιαιτερότητα έγκυται στο γεγονός ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις με λιγότερο από 9 απασχολούμενους αποτελούν το 95% του συνόλου και απασχολούν το 47% των εργαζομένων. Η πρόκληση για το ΠΑΣΟΚ αφορά τον σχεδιασμό των απαραίτητων πολιτικών για τον μετασχηματισμό της μικρής επιχειρηματικότητας και τη συμμετοχή της στην παραγωγική αναδιάρθρωση της χώρας. Φίλες και φίλοι, στις 21 του Μάη γυρίζουμε σελίδα, προχωράντας μπροστά, αφήνοντας πίσω όσα μας πόνεσαν και μας πλήγωσαν, χτίζοντας μαζί μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης και σεβασμού. Πρωταρχικός μας στόχος είναι ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ. Είναι χρέος μας να ξανακάνουμε το ΠΑΣΟΚ πρωταγωνιστή μιας νέας εποχής, εγγυητή της σταθερής, παραγωγικής και αποτελεσματικής διακυβέρνησης του τόπου. Όσον αφορά προσωπικά εμένα, η πολιτική μου διαδρομή ως Δήμαρχος Αλεξάνδρειας και υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ βασιζόταν και βασίζεται στην ηθική, στις αξίες και στις αρχές. Υπηρέτησα το ΠΑΣΟΚ και την προοδευτική παράταξη όλα αυτά τα χρόνια ανιδιοτελώς, έχοντας ως πρώτο στόχο την ανάπτυξη και την πρόοδο του τόπου μας. Η πολιτική για μένα δεν είναι συναλλαγή, δεν είναι διαπραγμάτευση, δεν είναι διαπλοκή, δεν είναι λαϊκισμός, είναι προσφορά, είναι αγώνας για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας. Από το 2003 μέχρι το 2010 με τιμήσατε και διετέλεσα Δήμαρχος Αλεξάνδρειας για 8 χρόνια. Το 2015, τότε που τάσκιαζε η φοβέρα, δέχτηκα να είμαι στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ. Το 2019, γνωρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είχε δυνατότητα εκλογής βουλευτή, ήμουν πάλι υποψήφιος και ο λαός της Σημαθίας με τίμησε με την ψήφο του, κατατάσσοντάς με πρώτο. Σε αυτές τις εκλογές ζητώ πάλι την ψήφο του ημαθιώτικου λαού με τις ίδιες αρχές και αξίες. Φίλες και φίλοι, το βράδυ στις 21 Μαΐου θα είμαστε νικητές. Εσείς θα έχετε νικήσει. Εσείς θα έχετε δώσει ισχυρή δύναμη στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σήμερα από εδώ στέλνουμε ένα δυνατό μήνυμα από την καρδιά της Σημαθίας.
Δώστε μου τη δύναμη, δώστε μου την ευθύνη και έχω τη γνώση και την εμπειρία να αγωνιστώ για την ημαθία που αγαπάμε και ζήσαμε στα δημιουργικά χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Όλες και όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Σας καλώ. Σας καλώ να δώσετε δύναμη στο ΠΑΣΟΚ για να μπει η Ελλάδα στον δρόμο της ανάπτυξης, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης. Εμπρός για την ολική επαναφορά της δημοκρατικής παράταξης. Εμπρός για την αλλαγή των συσχετισμών και την ανασυγκρότηση της πατρίδας μας. Πάμε να δυναμώσουμε τη φωνή μας και ενωμένοι να πάρουμε πίσω τη χαμένη αξιοπρέπεια της παράταξης. Έχουμε την ιστορική ευθύνη. Σηκώνουμε την ημαθία και την Ελλάδα ψηλά. Καλό μας αγώνα σε όλους. Πριν τελειώσουμε, ήθελα να χαιρετήσω ιστορικά στελέχη που ήρθαν από την Βίλια και την Μέσσινα, τον Ανδρέα Βλαζάκη, την Μπουζιζόγλου Χαρούλα, τον Γιάννη Χασιώτη και άλλα πολλά στελέχη που στήριξαν την παράδοση. Και όλα τα ιστορικά στελέχη που είναι εδώ της Αλεξάνδρειας, θυμάμαι σήμερα αυτή τη συγκέντρωση. Και κλείνοντας, φίλες και φίλοι, θέλω να σας διαβάσω κάτι, ένα απόφθεγμα του Ανδρέα Παπανδρέου, αυτό που χάραξε για μένα την υπόλοιπη ζωή μου. Συγκινούμε. Έλεγε ο μεγάλος Ανδρέας, οραματίζουμε ξανά την πολιτική στο προσκήνιο, να γίνεται δύναμη δημιουργίας και αλλαγής, να διαλύει τα σύννεφα της παρακμής. Οραματίζω με την πατρίδα μου να περνά τις υπληγάδες με αισιοδοξία και ιστορική πίστη στην αποστολή του ελληνισμού. Οραματίζομαι έναν κόσμο δικαιότερο, ασφαλέστερο και ευημερούντα να απαντά στον κόσμο της βαρβαρότητας. Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο μεγάλος οραματιστής που εχάρασε και έκανε την Ελλάδα μεγάλη.